της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Τον περασμένο Μάιο είχε γίνει καταγγελία στην αστυνομία από συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας ότι το μωρό έχει χτυπηθεί στο μάτι. Αμέσως ξεκίνησαν οι αστυνομικές έρευνες, οι οποίες διαπίστωσαν ότι οι καταγγελίες είχαν βάση. Το μωρό ήταν χτυπημένο στο μάτι, ενώ αμέσως σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία εστάλει στον εισαγγελέα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία ανασύρεται μετά το νέο περιστατικό και συσχετίζεται. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η μάνα και ο πατέρας αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής βίας για την κακοποίηση του ίδιου τους στο παιδιού. Οι δύο γονείς τους αστυνομικούς υποστήριξαν ότι τόσο τα εγκάβματα στο σώμα της μικρής, όσο και τα κατάγματα προκλήθηκαν από τον αδελφό της, που είναι κατά 2 χρόνια μεγαλύτερος. Είναι σπασμένα και τα 2 ποδαράκια του, 3 κατάγματα και στο πρόσωπο καμένο. Ναι, αλλά η κοπέλα δεν το φρόντιζε, δεν το είχα ακούσει, λέει η κοπέλα, η ανιψιά σας δηλαδή. Αυτή δεν έχει ιδέα, αυτός. Αυτός. Και το χτύπαγε, λέει, το παιδάκι του άλλου, αδελφάκι, το έχει χτυπήσει. Όχι. Αλλά να τα σκεπάσουμε τώρα, αλλά να πάμε ενάντια σε ένα βρέφος, κύριε Φλαμή, ενάντια σε ένα βρέφος, το βρέφος πρέπει να φύγει από τα χέρια του. Του είχε δώσει πριν μήνες μια πουνιά στο μάτι, και ήταν μάλλον το μάτι μου. Επήγα εγώ στην ασφάλεια και έκανα κατάθεση και τα μανώσαμε ότι το χτύπησε το κοριτσάκι και δεν πήγε κατάθεση. Εκείνοι, όπως είπαν, διαπίστωσαν ότι το παιδί τους ήταν χτυπημένο και το μετέφεραν σε νοσοκομείο. Η μητέρα λέει ότι το έγκαυμα που έχει το παιδί είναι από καυτό γάλα και όχι από τσιγάρα που έσβηναν στο σώμα του. Για τα κατάγματα ισχυρίζεται ότι το άλλο ανήλικο παιδάκι της οικογένειας το έριξε από το ριλάξ χωρίς, όπως είπε, να προλάβει να το αποτρέψει. Ισχυρίζονται ότι καμία βάναυση συμπεριφορά δεν έχουν επιδείξει, δεν έχουν χτυπήσει το βρέφος αυτό, το ηλικίας 6 μηνών βρέφος, ότι έχει προκληθεί κάποια σωματική κάκωση από το άλλο αδερφάκι, το οποίο είναι 2,5 ετών περίπου, όταν δυστυχώς το πέταξε από το ριλάξ. Αυτή είναι η ισχυρισμή του ζευγαριού. Αναμένουμε και εμείς με ιδιαίτερη ανυπομονησία και σοβαρότητα την ιατροδικαστική έκθεση, προκειμένου να πιστοποιηθεί ο τραυματισμός, να πιστοποιηθεί η αιτία του τραυματισμού και αν αυτός ο τραυματισμός μπορούσε να προκληθεί από ένα μικρό παιδί ή από ενήλικα. Αλλά μου είχε πει ότι το μικρό ήταν πολύ άγριο, το κοριτσάκι το μεγαλύτερο που είχε, και όλη την ώρα χτυπούσε την Μπέμπα και δεν μπορούσε, δεν το προλαβαίνανε δηλαδή. Δεν μπορούσε να την κάνει καλά το μικρό δηλαδή. Ναι. Σας το είχε πει αυτό πριν από το γεγονός αυτό δηλαδή. Ναι, πολύ πριν το γεγονός, γιατί έβλεπα ότι φρόντιζε και αυτή και ο άντρας της. Ο λεγόμενος, ας πούμε, τα παιδιά της και τα δύο. Εντάξει, έβλεπε ότι πηγαίνανε και ακούσονται με τα παιδιά τους όλα καλά και τα αγαπούσαν και τα φροντίζανε. Και ο άντρας. Και ο άντρας, ειδικά ο άντρας. Ειδικά ο άντρας. Έτσι διαγνώστηκαν, είδαν τις κακώσεις και τα θέματα, τα κατάγματα που έχει στα πόδια. Και νοσηλεύεται τώρα στο νοσοκομείο μας για να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα 6-7 μηνών κοριτσάκι, ένα πολύ χαριτωμένο παιδάκι, είναι σε καλή κατάσταση, δεν τίθεται θέμα. Για τη ζωή του, δεν ήταν κακώσεις δηλαδή επικίνδυνες για τη ζωή, αλλά έχει τα κατάγματά του, έχει τους μόλοπες, έχει κάποια εγκάβματα. Τα εγκάβματα είναι από τσιγάρο δηλαδή? Μάλλον από τσιγάρο. Ναι. Είναι αρκετά τα εγκάβματα? Εγώ είναι στα ποδαράκια του, τα οποία είναι καλυμμένα τώρα λόγω της αντιμετώπισης των καταγμάτων, και έχει και ένα στη μητούλα. Η 27χρονη αρνείται τις κατηγορίες, με τον δικηγόρο που τους εκπροσωπεί να τονίζει πως όλοι αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί αν τελικά οι σωματικές βλάβες προέρχονται, όπως ισχυρίζεται το ζευγάρι, από το άλλο ανήλικο παιδί τους. Υπάρχουν μικροεγκάβματα τα οποία η μητέρα τα απέδωσε στο καυτό γάλα που έδωσε στο παιδάκι, δεν το είχε δοκιμάσει πριν. Πετάχτηκε λίγο γάλα στη μύτη του και στο χεράκι του, και από αυτό προκλήθηκαν τα εγκάβματα.